που συνέλεγαν για τις τιμές της αγοράς. Προφανώς η διαδικασία της συλλογής πληροφοριών υπαγόταν στην ευθύνη κάθε νομαρχίας, η οποία έκανε την τελική γνωμολόγηση προς το Υπουργείο. Πολιτικός, οικονομικός και πολιτιστικός. Πραγματικά θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές για μια εντυπωσιακή έκθεση, η οποία αμέσως θα έλεγα εισάγει τον κάθε επισκέπτη στη σταφίδα, στην ιστορία της, το πόσο συνδεδεμένο είναι αυτό το προϊόν με την πολιτική και οικονομική ιστορία του τόπου και βέβαια τον πολιτισμό μας. Όπως άλλωστε βέβαια ισχύει για όλον τον αγροτικό κόσμο και την παραγωγή, ό,τι σχεδιάζουμε για το μέλλον ενσωματώνει τον παραγωγικό τομέα και βέβαια η ιστορική μνήμη συνδέεται με τις μελλοντικές προκλήσεις. Θα πρέπει να δούμε πώς προσαρμόζεται και η παραγωγή μας στις νέες συνθήκες. Και από την πρώτη στιγμή ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έχουν βρεθεί δίπλα στον αγροτικό κόσμο. Είμαστε εδώ και για τα μεγάλα και για τα μικρά, το έχουμε αποδείξει πολλές φορές. Και πάλι συγχαρητήρια στους φορείς για τη διοργάνωση της σημερινής έκθεσης. Καταρχάς θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές αυτής της όμορφης εκδήλωσης, της τριήμερης η οποία γίνεται για το θέμα της μαύρης σταφίδας. Το Επιμελητήριο, την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, τον Σύνδεσμο Πριμαρόλια και όλους τους διοργανωτές αναπτυξιακές που βρίσκονται σήμερα εδώ. Η μαύρη σταφίδα, όπως είπα και στην τοποθέτησή μου μέσα στο χαιρετισμό μου, είναι πραγματικά διαχρονικά μάλλον έχει στηρίξει τον τόπο μας οικονομικά και την Ελλάδα αλλά και τη Ζάκυνθο. Τα τελευταία χρόνια όντως υπάρχει ένα θέμα με τη σταφίδα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Έχουμε μείωση της παραγωγής, πρέπει να στηριχτούν οι αγρότες μας, πρέπει να στηρίξουμε το προϊόν, μπορεί να προσφέρει στην οικονομία του νησιού μας, δεν πρέπει όλα να τα γυρίσουμε στον τουρισμό, πρέπει και ο πρωτογενής τομέας να στηριχτεί και να συνδεθεί με τον τουρισμό για να έχουμε πραγματικά μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη στον τόπο που θα συνεργάζεται και ο ένας θα συμπληρώνει τον άλλον, ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας. Σας ευχαριστώ. Ναι, με χαρά φτάσαμε στην έναρξη του συνεδρίου σήμερα. Ένα συνέδριο το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τον τόπο μας, για το νησί μας, για την ιστορία μας, για τον πολιτισμό, φυσικά για την παραγωγή, την γαστρονομία, όμως συνολικά για την οικονομία. Είχαμε τη χαρά σήμερα να έχουμε και εκπροσώπους κυβέρνησης, τον Υπουργό, να ακούσει τις θέσεις και τις απόψεις για το ζήτημα αυτό της παραγωγής σταφίδας και τη σημασία που έχει, όπως και οι τοπικοί παράγοντες. Στόχος μας ήταν από το συνέδριο αυτό να δώσουμε δυνατότητα να αναβιώσουμε ουσιαστικά ένα προϊόν το οποίο φθήνει τα τελευταία χρόνια. Έχει όμως, και θα δούμε και θα αποδειχθεί και από τους ομιλητές του συνεδρίου, πόσο αξία και σημασία έχει το προϊόν αυτό για την ανάπτυξη του τόπου μας. Τα προϊόντα που παράγει το νησί μας, η γαστρονομία μας και ο πολιτισμός είναι αυτό που μπορεί να δώσει μια ταυτότητα στο νησί μας. Οφείλουμε να διατηρήσουμε αυτά και να τα προωθήσουμε, δίνοντας αφενός και στους παραγωγούς τη δυνατότητα να έχουν καλύτερα αποτελέσματα οικονομικά από την παραγωγή τους. Και οι μεταποιητές, όπως και αυτοί που εμπορεύονται, όμως σημασία έχει ότι αυτό το προϊόν μπορεί και πρέπει να γίνει κομμάτι της ταυτότητας Ζακύνθου. Ταυτότητα η οποία έχει θετικά αποτελέσματα στον τουρισμό, για να μην θυμάται όταν έρχεται και φεύγει ένας επισκέπτης ότι πίεσε ένα πολύ όμορφο ελληνικό νησί με όμορφες παραλίες και με πολύ όμορφο φυσικό περιβάλλον. Σημασία έχει να δουν και να θυμούνται ότι σε αυτό το νησί βρήκαν προϊόντα, βρήκαν μια ξεχωριστή γαστρονομία, βρήκαν έναν ιδιαίτερο πολιτισμό. Και τις επόμενες τρεις μέρες θα δείτε ότι έχουμε μπλέξει και την παραγωγή και την γαστρονομία και τον πολιτισμό σε αυτή τη διαδικασία ανάδειξης του προϊόντος, όμως της ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος. Νομίζω ότι τέτοιες πρωτοβουλίες θα δώσουν μια άλλη όθηση στο νησί μας. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Δεν γίνεται μόνο για τη σταφίδα. Είναι μια ολόκληρη συμβολικό συνέδριο πράξη και η κατάληξη μιας μεγάλης προσπάθειας. Τι δείχνουμε εδώ? Δείχνουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να κάνουμε συγκριτικό πλεονέκτημα ένα προϊόν που θα μας δώσει ταυτότητα. Δείχνουμε ότι μπορούμε να διαφοροποιήσουμε ένα χώρο παραγωγής και να τον κάνουμε χώρο συνεδρίων.
δείχνουμε ότι μπορούν να γίνουν εξαιρετικά συνέδρια στο νησί με όλους τους συντελεστές που βοηθάνε σε αυτό. Δείχνουμε ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε πόρους από πάρα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία για να χρηματοδοτήσουμε αυτά τα οποία οραματιζόμαστε. Εμείς ως επιμελητήριο και εγώ προσωπικά είμαι άνθρωπος των παραδοτέων. Ονειρεύομαι κάτι και ψάχνω πόρους. Βρήκαμε πόρους, χρηματοδοτήσαμε αυτή την προσπάθεια. Ένα τριήμερο συνέδριο με πολυεπίπεδες πτυχές και πτυχές γαστρονομίες. Θα έχει και άλλα προϊόντα. Σας καλώ όλες τις μέρες και ελάτε την Κυριακή. Πραγματικά θα είναι φοβερό. Ευχαριστούμε το Chef Club, ευχαριστούμε τους ανθρώπους, γιατί αυτά τα οποία θα γευτούμε δεν είναι απλές γεύσεις, είναι γεύσεις ακινθινές που δίνουν ταυτότητα στη γαστρονομία μας και στα προϊόντα μας. Σημαντικό, γιατί ουσιαστικά θέλουμε να προωθήσουμε ένα προϊόν το οποίο το τελευταίο διάστημα έχει πάρα πολλά προβλήματα. Αυτό που είχα πει, που είπα σήμερα, αλλά πραγματικά το έχω χρησιμοποιήσει και σε εκδηλώσεις για τη σταφίδα που έγινε και τα προηγούμενα χρόνια, γιατί μην ξεχνάμε ότι και μέσα στο πλαίσιο του Ίντερεκ έγινε και αυτή η προσπάθεια και η προβολή, είναι ότι η σταφίδα είναι ένα προϊόν που είναι δεμένο με την ιδιοσυγκρασία της ακίνθου και έχει περάσει το DNA. Και δεν θέλει κανένας να φύγει από αυτό το πολιτιστικό, την πολιτιστική διαδικασία που περνάει το αγροτικό αυτό προϊόν. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα να συγχαρούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν να μείνει αυτό το προϊόν και να προωθηθεί, και εμείς ως πολιτεία και ως αυτοδιοίκηση να είμαστε αρρωγοί και συμπαραστάτες. Σήμερα μιλάμε για τη σταφίδα. Η σταφίδα είναι το εθνικό προϊόν της Ελλάδος, το οποίο έρχεται από το 1800 μέχρι και σήμερα, άσχετα αν τυχόν έχει φτάσει στο σημείο να ξεριζώνεται λόγω της εγκατάλειψης που έχει έλθει από όλες τις κυβερνήσεις από το 1980 μέχρι και σήμερα. Δεν ενδιαφέρεται κανείς για τον πρωτογενή τομέα. Ο πρωτογενής τομέας είναι η βάση και όλες οι κρίσεις της Ελλάδος που μπορώ να πω έχουν ορθώσει την οικονομία της Ελλάδος από τον πρωτογενή τομέα. Τίποτε άλλο δεν είναι αυτό το οποίο ανακάμπτει την οικονομία του κράτους. Δυστυχώς, σήμερα η σταφίδα εκεί που σήμερα, χθες, από την δεκαετία 80, 90, 90, 2000, φτάναμε και τους 7.000 τόνους, σήμερα δεν ξέρω αν φτάνουμε τους 800 τόνους. Η δυναμικότητα φυσικά, όπως ανέφερα και προηγουμένως, είναι στους 1.500 τόνους. Λόγω των καιρικών συνθήκων έχουμε φτάσει στους 800 με 900 τόνους με το ζόρι. Ελπίζουμε ότι θα αλλάξει και η κλιματική αλλαγή, δηλαδή αυτή η οποία επικρατεί, να μπορέσουμε να αυξήσουμε το προϊόν και να μην το εγκαταλείψει ο Έλληνας παραγωγός. Διότι η Ζάκυνθος, ναι, είναι τουριστική, ναι, ασχολείται με τον τουρισμό, αλλά δεν έχει εγκαταλείψει και τον πρωτογενή τομέα. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό την σεζόν του την καλοκαιρινή, τελειώνοντας, ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα. Ευτυχώς για τη Ζάκυνθο υπάρχει και αυτό. Πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό συνέδριο, το οποίο αναδεικνύει την διατροφική αξία και όχι μόνο, αλλά το πολύ βασικό, την μεγάλη ιστορία που οφείλουμε να την ξέρουμε και η δικιά μας γενιά, αλλά πόσο και οι νεότεροι. Γι' αυτό και ο χώρος θα είναι επισκέψιμος για τις επόμενες μέρες. Σημαντικοί εισηγητές, σημαντικές οι πληροφορίες που ούτε εμείς, αλλά ούτε και οι νεότεροι τις γνωρίζουν. Σημαντική η συνέργεια του πρωτογενούς τομέα με τον τουριστικό τομέα. Άλλωστε και εμείς ως Δημοτική Αρχή είναι κάτι το οποίο το έχουμε πράξει από την πρώτη στιγμή σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς και θα συνεχίσουμε, διότι θα πρέπει όλοι μαζί να διαμορφώσουμε τη γαστρονομική μας κοινότητα και τη γαστρονομική μας ταυτότητα. Ένα πολύ σημαντικό συνέδριο. Εγώ εκπροσωπώντας και το κομμάτι του τουρισμού, θα σας πω ότι το να αναδεικνύουμε και να πιστοποιούμε τοπικά προϊόντα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Η σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με τον τουρισμό πραγματικά προάγει τον πολιτισμό ενός τόπου και αυτό είναι. Εμείς την προηγούμενη εβδομάδα υπογράψαμε στο συνέδριο της Πανελλήνας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων ένα πολύ σημαντικό πρωτόκολλο συνεργασίας με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, ώστε να συνδυάσουμε τον τουρισμό με την τοπική παραγωγή και την γαστρονομία μέσω του ελληνικού πρωινού της Ζακύνθου.
Άρα λοιπόν στηρίζουμε τον τόπο μας, στηρίζουμε τα προϊόντα. Αυτό πραγματικά είναι πολιτισμός και ξέρετε προάγει και τη βιωσιμότητα, γιατί όχι μόνο αναδεικνύει τα τοπικά προϊόντα, αλλά έχει και χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα όταν μπορείς ένα προϊόν να το έχεις στον ίδιο τόπο από την παραγωγή στην κατανάλωση. Πράγματι γίνεται σήμερα ένα συνέδριο με στόχο τη Μαύρη Σταφίδα. Ένα συνέδριο το οποίο το οργανώνουν το Επιμελητήρια Ζακύνθια Χαΐας και όχι μόνο. Είναι πάρα πολλοί καλεσμένοι εδώ πέρα, αρκετά καλεσμένοι, οι οποίοι θα αναπτύξουν το θέμα της Μαύρης Σταφίδας. Εμείς από την πλευρά μας, σαν συνεταιρισμός, έχουμε χωρίσει το χώρο του σταφιδεργοστασίου. Ο στόχος μας είναι να επαναφέρουμε το προϊόν και να του δώσουμε την αξία την οποία του αξίζει. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε την προσπάθεια και προωθούμε και νέα, βγάζουμε και νέα προϊόντα, όπως παραδείγματος χάρη τη σταφίδα σοκολάτα, που εκεί εμείς επενδύουμε και πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσει ξανά η φύτευση της σταφίδας για το νησί μας. Διότι τουρισμός δεν σημαίνει μόνο να έρχονται οι τουρίστες εδώ πέρα να βλέπουν τις παραλίες μας, πρέπει να βλέπουν και τα χωράφια μας, πρέπει να βλέπουν και τους ελαιώνες μας και τις σταφίδες μας και τα μπέλια μας. Σε αυτό το στόχο λοιπόν προχωράμε. Ήδη συνεργαζόμαστε και με τους συλλόγους των ξενοδόχων, με την κυρία Τετράδη και τους άλλους συλλόγους. Ήδη έχουμε υπογράψει ένα σύμφωνο συνεργασίας. Και πιστεύουμε ότι η σταφίδα και τα άλλα τοπικά προϊόντα θα πάνε στη θέση που τους αξίζει.